Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λίμπερο 144, ο Κουρούτσιος είναι κοντά σας, εδώ, μόνο με στοίχημα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 2 με 4. Κυριακή βέβαια τελευταία πάμε 2 με 3 ουσιαστικά, καθώς έχουμε τα παιχνίδια του Ηρακλή, τα οποία ακούτε εδώ ζωντανά στις 3 η ώρα μετρήσεις του Ηρακλή. Οπότε ουσιαστικά την Κυριακή πάμε μέχρι τις 3 με την ανάλυση μας και βέβαια φυσικά κανονικά το live score, η άμεση ενημέρωση που δίνουμε για όλα τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι, λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο να δούμε το κουπόνι, τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Και συνέχεια θα μιλήσουμε, συγγνώμη, με τον Δημήτρη Δανακτσή, για να ξεκινήσουμε την ανάλυση μας την στοιχηματική. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μάτς έχουμε. Έχουμε καταρχήν το Chelsea Fulham είναι στο 1-0 στο 22, έτσι προηγείται η ομάδα της Chelsea. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη από ό,τι βλέπω, Ουρμανιγεσπορ, Οσμανλίσπορ στη δεύτερη Τουρκία 0-1. Στην Δανία, Σοντερίς και Νότσαραντ 1-1. Στους νέους της Ιταλίας, Φιωρεντίνα Σαμπτόρια 2-0. Στην Ισπανία, Ρεάλ Μπέτις, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 στο 66 μαστική. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Ράγιο Μαγιά Νταχόντα, Ράγιο Μαγιανταχόντα με την Deportivo La Coruña 0-0. Μετά έχουμε τρίτη Ισπανία Μπούργος να Βαλκαρβέρο 0-0. Φουενλαμπράντα Ίντερ ντε Μαδρίτ 3-0. Κορίχο Λας Πάλμας Αθλέτικο 2-1. Ρέγγες Αθλέτικο Μαδρίτης B 0-2. Ουνιόν Αλβάρντε Θέλτα Βίγκο B 0-0. Τοντελάνο Μπαρακάλντο 0-1. Ρεάλ Βαγιαδολίδ B Μιράντες 1-1. Αθλέτικο Μπαλεάρες, Αθλέτικο Λεβάντε 1-1. Περαλάντα με την Γέιδα 1-2. Κονκουένσε Μπανταλώνα 0-0. Αθλέτικο Σαν Λουέγκο με την Μελίγια 0-1. Ήμπιζα Μούρθια 2-0. Ρεάλ Μούρθια Τζουμίγια 1-0. Είναι τα παιχνίδια στην τρίτη Ισπανία. Ολλανδία Άγιαξ Δε Χαγκ 4-1. Στο 50 είμαστε ακόμα εκεί. Έτσι, Πορτογαλία 2, Πάσος Φερέιρα Πεναφιέλ 0-0. Στην Ασία αυτό το Suzuki Cup με τελικό φτάσαμε. Φιλιππίνες Βιετνάμ το παιχνίδι είναι στο 1-1. Ιταλία ημίχρονο Μίλαν Πάρμα στο 0-0. Πρέμιερ Αγγλίας είπαμε Chelsea Fulham 1-0. Τρίτη Γερμανίας Μέπεν Φορτούνα Κολονίας 0-0. K19 Ελλάδας Λεβαδιακός Εστέρας Τρίπολης 0-0. Σκωτία Hearts Rangers στο 0-0 επίσης. Σλοβενία Μούρα Τσέλιε 0-0. Γκολ για τη Μαριουπόλ στην Ουκρανία. Λίβ Μαριουπόλ 1-1 πλέον το παιχνίδι. Κύπελλο Νορβηγίας Ρόζεμπουργκ Στρογκότσεν 0-0. Έτσι όλα εδώ πέρα στην εκπομπή στο Λίμπερο 144, στην εκπομπή Γκουρού της Γειτονιάς. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Δανακτσή να ξεκινήσουμε λίγο την ανάλυση μας. Σήμερα μας παίζει βέβαια ο χρόνος. Δημήτρη, καλησπέρα, τι γίνεται? Γεια σου Σαμάντη, καλησπέρα και στους φίλους ακροάτες. Όλα καλά, όλα καλά. Καλά. Χθες... Θετικά καλή ημέρα. Ναι. Η χθεσινή σταμάτη. Αλλά εντάξει, ένα γκολ της Νιούκαστλ θα ήταν... Ήταν καλό. Και μια νίκη της... Και μια νίκη της United, γιατί μας έφαγε όλους. Ναι, γιατί και πάλι εγώ ασχολήθηκα λίγο. Εκεί στο 2-2 λέω εντάξει, έχει ολόκληρο το ημίχρονο. Ναι. Και δεν έκανε φάση. Έχει ψυχολογικό αβαντάζ, αλλά εντάξει. Δεν έκανε φάση, το δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε φάση. Δηλαδή... Ναι, ρε, αντί να κάνει δηλαδή φάση στο δεύτερο ημίχρονο, να πάρει το προβάδισμα, ας πούμε. Έπεσε τελείως. Ναι. Τι να πω, εντάξει, είναι χρήση η φετινή United. Εντάξει. Ναι, είναι μεγάλο μυστήριο η φετινή United, δεν μπορεί με αυτούς τους παίκτες. Δεν μπορεί με αυτή την ομάδα να μην μπορείς να κάνεις φάση. Δηλαδή, ένα ολόκληρο ημίχρονο δεν έκανες φάση στο Southampton. Είναι ψυχολογικό το θέμα, στα μάτια ξεκάθαρα. Δηλαδή, ξεκάθαρα. Να... δεν γίνεται αυτό. Από 2-0 το κάνεις 2-2 στο πρώτο ημίχρονο, στο καπάκι που λέει ο λόγος, και μετά δεν μπορείς να κάνεις φάση. Έτσι. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Η United, την οποία τη στήριξαμε χθες, και εγώ τη στήριξα την έπαιξα. Έτσι, να λέμε την αλήθεια, αλλά την ίδια ώρα με τη Juventus, το έβαλα και μια διάδα. Ναι. Η Γιουβέντους πέρασε περίπατο που θεωρώ ήταν ένα σημείο που παίχτηκε κατά κόρον χθες. Δηλαδή η Γιουβέντους, εντάξει, τη Γιουβέντους να σου πω κάτι, θα την παίζουμε όπου παίζει, έτσι. Έτσι είναι. Θα την πάμε γιατί πάει... Να την χάνουμε κιόλας που λέει ο λόγος. Έτσι, γιατί το βλέπω να τελειώνει την Ιταλία τουλάχιστον. Την Ιταλία μπορεί να τελειώσει με 27
3-0. Ξέρω εγώ, πώς 30 αγωνιστικές είναι εκεί. Κάτσε, είναι 20 ομάδες, έχει ακόμα 38 αγωνιστικές. Έχει, 38 αγωνιστικές, το γιώσουμε 35-3-0. Ναι, ναι. Δηλαδή ναι. Το Ιουβέντους. Σου είπα, θα κάνει καμιά ήττα, την οποία δεν θα. Εντάξει, σε κάποιο τέρμι που δεν, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά, φρέσκα κουλουριά. Έτσι, πάμε στα σημερινά, να δούμε τι γίνεται. Να ξεκινήσω έχουμε τα αγγλικά λίγο στα μάτια, ναι, που ούτως ή άλλως είναι πάντα πιο έτσι εμπορικά. Ας πούμε ήδη και τις 4 και 5 υπάρχει το λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Arsenal και την Tottenham. Πραγματικά μυστήριο, ερωτηματικό, τι θα δούμε σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες έχουν τα καλά τους και τα άσχημα σημεία τους και είναι καλά. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζουμε για τις δύο ομάδες, οπότε αυτό μπορεί να οδηγήσει οπουδήποτε την αναμέτρηση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να δίνει, αν είσαι μέσα στα παιχνίδια, το goal goal ή το over, ας πούμε. Χαμηλά, χαμηλά τώρα βλέπω στοίχημα. Χαμηλά, οπότε ένα, ναι, 42, ένα 42, ένα 42 το goal goal, ένα 50 το over. Δηλαδή ξέρω μερικούς που επέλεξαν την Arsenal λόγω έδρας. Ναι, δηλαδή όσοι ασχολήθηκαν με σημείο σε αυτό το παιχνίδι πάνε με την έδρα. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Και εγώ αν έπαιζα κάτι ίσως να ήταν ο άσος, αλλά θα προτιμήσω να δω αυτό το match. Θα είμαι κιόλας στο στούντιο. Αλλά στοιχηματικά εγώ προσωπικά δεν έχω βρει κάτι που θα με εξιτάρει, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω εσύ αν έχει. Όχι, εγώ είναι πολύ χαμηλές οι τιμές στα over, ναι, και στα goal goal. Αν πήγαινα προς κάπου θα πήγαινα ίσως προς τον άσο. Γιατί πιστεύω ότι η Άρσεναλ πρέπει να πάρει και αυτή κανένα ντέρμπι. Έτσι, ναι, δεν, ναι. Γενικά με τα ντέρμπι έχει πρόβλημα. Αν θα πήγαινα κάπου, θα πήγαινα προς τον άσο μεριά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι καλύτερο, να σου πω κάτι, είναι καλύτερο στο live ίσως. Που, ναι, όπως θα μπουν οι ομάδες να δούμε. Ναι, που μπορεί να ανέβουν οι τιμές στο over, να ανέβει λίγο ο άσος βλέποντας και το match ποιος κυριαρχεί στο παιχνίδι. Έτσι να πας από εκεί, αλλά σημείο τώρα ξεκάθαρο νομίζω δεν υπάρχει σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα το οπότε θα προτιμήσουμε να το 50 τώρα στο over δεν πολύ θεωρώ. Όχι, αξίζει. Όχι, όπως το είπες, λίγο να περάσει, αν είναι 0-0 εκεί το 15 λεπτό, 20 λεπτό να ανέβει η τιμή και εκεί ίσως να βαρέσουμε, ας πούμε, στο over, που θα έχει μια πιο ανοιχτή απόδοση, γιατί οι δύο ομάδες μπορούν να ανοίξουν το παιχνίδι ακόμη και στο δεύτερο μέρος, δηλαδή και 0-0 να είναι το match. Όσοι το έχουν παίξει over, ας μην σκίσουν το δελτίο τους. Δεν θέλει πολύ οι συγκεκριμένες ομάδες να πάρουν μπρος, έτσι. Οπότε Φυστό. Περιμένουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, Liverpool Everton, το derby του Liverpool, έτσι. Με τη Liverpool σε ένα ομάδα της πόλης Everton. Παίζει με τη Liverpool, ναι, ακριβώς. Σωστά τα λες, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ένα 42 άσος, 8,5 το διπλό. Ναι, δεν τους έχει κάνει και λίγες κυρίες τελευταία η Everton. Έτσι θυμάμαι πέρσι ένα 1-1 που κόντρα στη ροή του αγώνα η Everton είχε σοφαρίσει νομίζω. Βέβαια έχει να κερδίσει εκεί πέρα καμιά 20... πόσα χρόνια. Ναι, έτσι. Άλλο αυτό, ναι, εντάξει. Ναι, αλλά τη δυσκολεύει πολύ τη Liverpool. Νομίζω ότι αυτός ο χαμηλός άσος προφανώς και δεν αποτελεί κάποια εξαιρετική έτσι, ευκαιρία. Τώρα από εκεί πέρα με τα γκολ θεωρώ ότι η Liverpool θα σκοράρει, δεν το συζητάω. Οπότε περιμένουμε ένα τέρμα από την Everton να βάλει, γιατί δεν είναι άσχημη ομάδα, δεν είναι αμεληταία ομάδα, για να βγει το γκολ. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ίσως για τους φίλους που τα ψάχνουν λίγο παραπάνω να αξίζει στα μάτια ο άσος με συνδυασμό το over. Το over, ναι. Έτσι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Για τον goal goal έχει καλή τιμή. Βλέπω τώρα ένα 88. Καλή τιμή έχει το goal goal. Δεν το λες σκιάσιμο γιατί. Κοίταξε. Έχει βγάλει πολλά η Everton εκεί πέρα. Οπότε δηλαδή το 1-1 είναι μια πιθανή επιλογή. Έτσι, άμα πεις ότι θα πάει το match εκεί. Κοίταξε. Οπότε, επειδή εντάξει, κακά τα ψέματα βλέπουμε τη Liverpool να κερδίζει. Οπότε ο άσος με συνδυασμό το over ίσως να βρεθεί σε καλή μέρα η ομάδα του τότε να το κάνει κανένα 3-0. Ναι. Οπότε νομίζω αξίζει παραπάνω αυτό, ο άσος με συνδυασμό το over, παρά το goal έτσι όπως το συζητάμε τώρα, αλλά δεν είναι και τόσο παράδοξο να έχουμε τέρματα εκατέρωθεν και να βγει αυτό το καλοπληρωμένο που σκύπες ένα όλο αυτό. Σωστό. Λοιπόν, πάμε Ισπανία.
Πάμε και η Ισπανία, εκεί όπου έχει καλά ματσάκια τηρουμένων των αναλογιών. Η πορεία ορισμένων ομάδων κάνει ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Να πάω και εγώ λίγο στο πρόγραμμα της Κυριακής. Στις 5 και 4 έχουμε τον Τζερόνα, Αθλητικό Μαδρίτης. Να ακούσουμε τι ώρα είναι. Ναι, πάμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι. Λοιπόν, πιστεύουμε και πάλι εδώ. Λέγαμε Δημήτρη, μιλήσαμε για Ισπανία. Είχαμε πάει έτσι στην. Ναι, για το Χιρόνα Αθλέτικο. Χιρόνα Αθλέτικο είναι το πρώτο παιχνίδι χρονικά. Ναι. Ναι. Χιρόνα, αν δεις η βαθμολογία, τα πάει πολύ καλά τελευταία. Δεν ήταν έτσι από το ξεκίνημα τη σεζόν. Απλά τελευταία έχει κάνει κάποιες νίκες. Εδώ είναι που λέμε στα μάτια ότι Αθλέτικο, αν θες κάτι να κάνεις φέτος, να είσαι. Πρέπει να το πάρεις. Πρέπει να τα πάρεις. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να περάσεις από τέτοιες έδρες. Γιατί δεν θα σου κάνει συνεχώς δώρα η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, έτσι που σωστό, θα κάνει βαθμούς. Οπότε το διπλό είναι υπό συζήτηση, είναι με στις επιλογές μας για την Αθλέτικο. Και Ρεάλ κέρδισε, ανέβηκε χθες. Και Ρεάλ κέρδισε, ανέβηκε στις 23. Ναι. Έτσι, οπότε η Αθλέτικο πρέπει να τα παίρνει αυτά τα μάτια. Ναι. Είναι αλήθεια. Η Γερόνα βέβαια είναι στην 8η θέση με 20 βαθμούς. Δεν είναι μακριά από αυτό το περίεργο γκρουπ. Είπαμε φέτος η Ισπανία είναι πάρα πολύ περίεργο ποτάδημα. Έτσι δηλαδή τώρα η Γερόνα είναι στους 20, ο πρώτος έχει 26 η Σεβίλη. Ναι, είδες. Θα έμα κερδίσει, θα πάει στο μείον 3 πλέον. Είναι πολύ περίεργο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι too much να είναι τόσο ψηλά και αυτή. Μια ομάδα που επαναλαμβάνω μέχρι πριν κάποιο διάστημα ήταν χαμηλά στην βαθμολογία. Οπότε είναι αυτό που είπα και πριν, η Αθλέτικο οφείλει να βγάλει το διπλό αν θέλει να λέγεται ότι είναι μέσα στις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Φέτος κρατάμε αυτό το διπλό. Στην συνέχεια είναι το Μπαρτσελόνα Βιγιαρεάλ, εδώ χαμηλός ο άσος, δεν αξίζει σε καμιά περίπτωση η φετινή Μπαρτσελόνα να σηκώνει τέτοιες αποδόσεις. Η Βιγιαρεάλ δεν είναι κανένα χωριό. Εδώ αν αξίζει κάτι στα μάτια είναι το goal. Βέβαια είναι διαβασμένες νομίζω οι αποδόσεις. Δεν αποτελεί κάποια εξαιρετική. Εντάξει, εδώ συστήκημα είναι 70 το έχει. Ναι, εντάξει. Δεν το λες και άσχημο. Είναι ανεκτή. Ναι. Δηλαδή εδώ αν αξίζει κάτι είναι το goal να ασχοληθούμε. Και στο Αλαβές Σεβίλη, εδώ οι Αλαβές γνωρίζουμε ότι είναι από τις ομάδες που κλέβουν τις εντυπώσεις μέχρι στιγμής. Και η Σεβίλη φυσικά βρίσκεται πολύ ψηλά, νομίζω είναι στην πρώτη θέση. Πρώτη τώρα, θέση 26, Αλαβές 23. Είναι ντέρμπι κορυφής, θα λέγαμε αυτό, έτσι. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω, η Σεβίλη είναι ομάδα που είναι ελκυστική στο μάτι, δεν εμπνέει πολύ εμπιστοσύνη παρά την πορεία της. Δεν θα έχει εύκολο έργο απέναντι στην Αλαβές. Οπότε στα μάτι νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο και επίφοβο να ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι. Όποιος γουστάρει Σεβίλη και την πιστεύει ότι θα μπορέσει να βρεθεί, να παραμείνει ψηλά, προφανώς και δεν θα του πούμε όχι, αλλά δεν παραγνωρίζουμε έτσι, και την πολύ καλή πορεία της Αλαβές που θα παλέψει μέχρι τέλους να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Σωστό. Αν έπαιζα κάτι εγώ αυτό το μάτς, δεν ξέρω, μου αρέσει το over, να σου πω την αλήθεια. Γιατί η Σεβίλη γενικά στα εκτός έδρας τα περισσότερα σκοράρει. Δηλαδή έχει βρει το κλειδί εκτός έδρας να τα πηγαίνει καλά. Το over το οποίο και το βλέπω, δίνει καλά νομίζω. 1,80 το βλέπω το over. Να χαρά. Δεν μπορείς παραπάνω. Ναι, παραπάνω δεν μπορείς να το για πας. Για Σεβίλη. Είναι αλήθεια έτσι. Αυτό. Οπότε νομίζω είναι μια καλή επιλογή. Θα δούμε στην τελική ανάλυση πώς θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, πάμε Ιταλία. Οπότε πιο ζεστά από Ισπανία κρατάμε το διπλό της Αθλέτικο και νομίζω ότι όντως έχεις δίκιο για το over της Αλαβές με την Σεβίλη. Πάμε στην Ιταλία και όπου υπάρχουν κάποιες επιλογές που μου αρέσουν. Για παράδειγμα, ο Άσος της Τωρίνο απέναντι στην Τζένοα. Χθες η Σαμπντόρια έκανε το καθήκον της απέναντι στην Μπολόνια, έβγαλε τον Άσο. Κάπως έτσι περιμένω το σημερινό παιχνίδι της Τωρίνο με την Τζένοα. Η Τωρίνο έχει ένα ποιοτικό σύνολο. Δεν έχει εκμεταλλευτεί φέτος μέχρι στιγμής όσο θα έπρεπε τον παράγοντα έδρα. Η Τζένοα δεν είναι καλά. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα βγάλει τον Άσο η ομάδα της Τωρίνο. Ο Φροζινόνε Κάλιαρη τίποτα δεν προκύπτει από αυτό το παιχνίδι. Ο Φροζινόνε παλεύει όλα τα παιχνίδια. Έτσι μπορεί η Κάλιαρη να είναι πιο έμπειρη, αλλά δεν θα έχει εύκολο έργο σήμερα στην δύσκολη έδρα της Φροζινόνε. Σασουόλο Ουντινέζε. Η Σασουόλο πάντα είναι μια ποιοτική ομάδα μεσοεπιθετικά. Η Ουντινέζε δείχνει να ανεβαίνει με το νέο της προπονητή. Βολεύουν τα δεδομένα εδώ για ένα goal-goal στα μάτια για όσους θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το παιχνίδι. Το goal-goal
προκύπτει και από το Κιέβο Λάτσιο και εδώ η Κιέβο άλλαξε προπονητή. Πρώτο σημάδι θετικό με το 0-0 μέσα στο Σαν Πάολο την προηγούμενη εβδομάδα με την Νάπολη. Η Λάτσιο είναι πάντα πρόβλεπτη ομάδα, μπορεί να κάνει το καλύτερο μπάσας κιόλας από την Κιέβο. Σήμερα εδώ νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα βρούνε τον τρόπο να σκοράρουν από μια φορά στην αναμέτρηση για να βγάλουν το goal-goal. Ενώ το βράδυ υπάρχει το ντέρμπι ανάμεσα στην Ρώμα και την Ίντερ. Μέχρι πρότινος ο Ναϊγκολάν δινόταν αμφίβολος. Νομίζω ότι δεν θα παίξει ο Ράτζα Ναϊγκολάν. Μπορεί να είναι περισσότερες οι απουσίες της Ρώμα, αλλά και αυτή της Ίντερ του Ναϊγκολάν, αν όντως δεν παίξει, θα είναι σημαντική. Εδώ στα μάτια, ό,τι και να μου πεις για αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω πραγματικά. Έχω καλό feeling, να σου πω την αλήθεια. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι απουσίες, ίσως έριχνα κάπου τον Άσο που δίνεται εκεί γύρω στο 2.70, αλλά θα παρακολουθώ το παιχνίδι και θα ελπίζω η ομάδα μας να βγάλει τον Άσο να μας δώσει μια χαρά μετά από καιρό. Το αφήνουμε αυτό. Και το over λίγο που το βλέπω γενικά, επειδή αυτά τα μάτς έχουν goal και το over. Ναι. Είναι μια, μου κάνει για μια πιθανή επιλογή μένα, αλλά... Ναι, δεν πιστεύω να μείνει πολύ σε χαμηλό σκορ αυτό το μάτι. Ναι, αν δηλαδή σαν πρώτη επιλογή θεωρώ στο ντέρμπι το over και από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα θα το βλέπουμε. Ό,τι το και μάτς. Να πούμε, ναι, ναι. Ναι, μόλις πάει στα τρία φράγκα Ρώμα, θα χτυπήσουμε μια πιστολιά και τελείωσε. Έτσι, ναι. Αλλά μακριά, νομίζω το ντέρμπι είναι δύσκολο, αν ναι, επέλεγα είναι και κάτι, οι ομάδες... μόνο το over. Αν επέλεγα κάτι, μόνο το over, mm-hmm. Λοιπόν. Πάμε Γερμανία, Λειψία Gladbach στις 4.30 και Eintracht Wolfsburg στις 7. Ναι. Έχουμε από εκεί κάτι, πιστεύεις? Στο Λειψία Gladbach γίνεται πολύ λόγο σαμάτι για το ότι η Gladbach δίνεται σε τιμές outsider ενώ είναι σε καλή κατάσταση. Ξέρεις, όταν λέμε κάτι τέτοιο συνήθως η άλλη ομάδα βγάζει τον άσο που λέει ο λόγος. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να πάει παντού. Όντως αδικούν οι αποδόσεις την Gladbach που είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, αλλά είναι λίγο αφελής και ίσως αν δεν πατάει καλά αμυντικά να το πληρώσει απέναντι στη Λειψία που κακά τα ψέματα είναι πολύ καλή ομάδα μεσοεπιθετικά με Σάμπιτζερ, Βέρνερ και δεν συμμαζεύεται. Δεν ξέρω, πραγματικά αυτό το παιχνίδι στα μάτια μου είναι κρυπλή, αλλά θα μείνω στον άσο της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Οφείλω να στηρίξω αυτή την ομάδα. Έτσι είναι από τις πιο φορμαρισμένες της Bundesliga. Όχι μόνο, κερδίζει και στην Ευρώπη, ομάδα που σκοράρει ανελιπώς και μια ομάδα που βγάζει τόσες φάσεις και γκολ, οφείλεις και να την εμπιστευτείς ούτως ή άλλως η αντίπαλός της η Wolfsburg δεν είναι και κάποιο φόβητρο, είναι μέσα στις επιλογές μου ο άσος της Άιντραχτ και φυσικά και το over αξίζει εδώ στα μάτια, αλλά προσωπικά θα ασχοληθώ με τον άσο. Κοιτάξτε, συμφωνώ στην Άιντραχτ γιατί είναι πολύ σε καλή κατάσταση. Έτσι, ψηλά στη βαθμολογία, στην τέταρτη θέση. Η Άιντραχτ, την άλλη, Wolfsburg δεν είναι η παλιά Wolfsburg που εντάξει, πριν μερικά χρόνια είχε πάρει ακόμα και πρωτάθλημα. Και η τιμή νομίζω είναι καλή στο 1,90 από ό,τι βλέπω. Έτσι, έτσι. Παίζουμε ομάδα φορμαρισμένη, ό,τι και να πούμε. Έτσι. Είναι καλή τιμή. Είναι... Τώρα για το άλλο που για το Λειψία Gladbach. Το over είναι χαμηλό γιατί είναι πιθανό, είναι ένα στο 1,50. Δεν ξέρω, είδα λίγο τα στατιστικά όσον αφορά τα μάτς της Λειψίας εντός και της Gladbach εκτός. Δεν με πάει το χέρι τόσο πολύ στο διπλό. Ενώ με γεμίζει πιο πολύ, ειδικά η Λειψία τώρα που προχθές και καλά το παιχνίδι με το Salzburg λόγω χορηγών και τα σχετικά, ότι θα το έπαιρνε, θα έχασε κιόλας, δεν έκανε φάση. Δεν έκανε φάση, δηλαδή τους είχαν οι άλλοι μονότερμα. Δείχνει να είναι σε κακή κατάσταση η Λειψία, αλλά πάλι δεν το αφήνεις. Πάλι αφήνεις, ναι, και είναι αν, ένα ναι. Μάτς που... Ναι. Και αν... Είναι και το πρόσωπο της Gladbach που είναι ικανή για όλα πραγματικά. Αν βρεθεί σε κακή μέρα, μπορεί να την κερδίσει μέχρι και η Νιρεμβέργη, ας πούμε. Σωστό, έτσι. Σωστό. Πόσο μάλλον μέσα στη Λειψία. Σωστό. Λοιπόν, έχεις τίποτα από Ελλάδα τα σημερινά? Από Ελλάδα μου αρέσει το goal-goal στο Άρης Παναθηναϊκός. Mm. Έτσι, δύο ομάδες που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και τα καταφέρουν στις περισσότερες περιπτώσεις και μάλιστα είναι περίπου στο διπλασιασμό το goal-goal αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχει το Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, πολύ δύσκολο μάτς. Έτσι και οι δύο ομάδες είναι χαμηλά, θέλουν βαθμούς. Οπότε
Νομίζω ότι ό,τι και να έρθει δεν θα μας δημιουργήσει εντυπώσεις. Ενώ στις 7.30 ΑΕΚ υποδέχεται την Ξάνθη, ώρα να επιστρέψει η Ένωση στις νίκες, κυρίως για ψυχολογικούς βέβαια λόγους με τα όσα έχουν γίνει τελευταία. Εδώ μου αρέσει να σου πω την αλήθεια, το 2-3 γκολ θα έχει παιχνίδι, θα έχει γκολ το παιχνίδι, αλλά δεν θα ξεφύγει πολύ. Ξάνθη ούτως ή άλλως είναι ομάδα που παίζει αμυντικά. Νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο η ΑΕΚ να κερδίσει ένα 2-0. Κάπου εκεί το βλέπω το παιχνίδι, 2-0. Γι' αυτό θα επιλέξω το 2-3 γκολ, παρέα με το γκολ-γκολ στο Άρης Παναθηναϊκός για μια ελληνική, ας πούμε, διάδα. Ωραίος. Και στη Γαλλία λίγο να πες, αναφερθούμε στα μάτι, έτσι, κλείνοντας, λόγω της Μαρσέη που το δέχεται η Ρέμς, ο Βεράκ εδώ, έτσι. Μαρσέη είναι περισσότερες φορές γκαραντή στα over, δέχεται και γκολ. Έτσι, αυτό είναι κάτι που μου αρέσει, γι' αυτό και την επιλέγω στο over. Σωστό, το ιδανικό είναι, καλά, το ιδανικό είναι καλά, να έχεις ομάδα που σκοράρει και δέχεται. Το ιδανικό αυτό είναι. Και αυτό νομίζω χαρακτηρίζει τη Μαρσέη, και αυτό θα κρατήσουμε το over. Ενώ έτσι, μιας που έφτιασα λίγο τα περιφερειακά, κάπου θα ποντάρω και στην Πεσίκτα στο ντέρμπι της Τουρκίας με την Γαλατά Σαράι. Είναι πιο σταθερή, έχει την έδρα. Η Γαλατά δεν μου αρέσει τελευταία, δείχνει να έχει ξεμείνει από ενθουσιασμό, από κίνητρο. Χθες έχασε η Μπαρτσακή, οπότε αποτελεί ευκαιρία για την Μπεσίκτας να πλησιάσει στην κορυφή. Δεν είναι τόσο μεγάλη η απόδοση, αλλά μου αρέσει η Μπεσίκτας. Έχω αναφερθεί και άλλη φορά, από τις μεγάλες ομάδες είναι η πιο σοβαρή και θα την στηρίξω σήμερα στο ντέρμπι με την Γαλατά Σαράι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, μια που έλεγε περιφερειακά, για να τελειώνουμε σιγά σιγά και να μπούμε στις τελικές προτάσεις. Εμένα του σημείου μου περιφερειακά δεν είναι άλλη από την μεγάλη PSV Eindhoven. Έτσι, στο ντέρμπι, στο υποτιθέμενο ντέρμπι με τη Φέγενορντ, θεωρώ ότι το διπλό που το βλέπω εδώ τώρα στο 2.30 θα δικαιωθεί. Έτσι. Δηλαδή, έχω δει αρκετή Ολλανδία φέτος, να πω την αλήθεια. Έτσι, από παλιά έβλεπα, μ' άρεσε γιατί έβλεπα, ξέρεις, να δω τις ομάδες πώς παίζουν όσον αφορά τα γκολ. Έτσι, γιατί η Ολλανδία θεωρώ ότι είναι πρωτάθλημα του over. Αλλά βλέποντας την Eindhoven και τους άλλους, θεωρώ ότι η Eindhoven είναι μια κλάση παραπάνω. Δηλαδή, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να τους κοντράρει. Έτσι. Δηλαδή θα πάει μέχρι το τέλος με τον Άγιαξ, ο οποίος είναι ήδη στους 5-0 ο Άγιαξ. Δηλαδή ο Άγιαξ πρέπει να τους κερδίσει και πρέπει να κάνει και γκέλα η Eindhoven που έχει 13-0-0 αυτή τη στιγμή. Έτσι, η Φέγγερντ είναι πολύ. Όχι μόνο από τη φόρμα στα μάτια, οφείλουμε να την. Η Φέγγερντ είναι αρκετά. Να τη στηρίξουμε. Έτσι, η Φέγγερντ θα κυνηγήσει μόνο την Ευρώπη, δεν υπάρχει θέμα τίτλου εδώ. Έτσι, δηλαδή είναι ντέρμπι ουσιαστικά στα χαρτιά, ότι είναι ντέρμπι παραδοσιακό. Φέγγερντ είναι Eindhoven, παιδί μου, εντάξει, είναι ντέρμπι. Αλλά δεν είναι κάτι ότι η Φέγγερντ κυνηγάει Ευρώπη, πρωτάθλημα, οτιδήποτε. Κυνηγάει να βγει στην Ευρώπη. Εγώ την Eindhoven, αδερφέ, στο 2.30 που τη βλέπω εδώ στοίχημα και προφανώς εκεί πάνω παίζει. Γενικά δεν την αφήνω. Είναι κάτι σαν την Juventus χθες που λέγαμε. Σαν την Juventus χθες, ναι. Σε καλύτερη απόδοση. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να πεις ότι. Ή ας πούμε και να σου πω κάτι, ακόμα και τον Άγιαξ. Σε κάποια παιχνίδια που το δίνει εκτός έδρας και θα το δίνει κανένα 60-70, έτσι πως είναι, με τη διαφορά που έχει με τους άλλους, δεν μπορείς να τον αφήσεις. Αλλά τώρα η Eindhoven στο 2.30 το πήρα, κύριε, και ευχαριστώ. Θυμάσαι όπως το ντέρμπι, Eindhoven Άγιαξ. Τόσο έδινε πάλι εκεί, 2-2-20 έδινε Eindhoven. 3-0 ημίχρονο. Πόσο τελείωσε. Μα είναι η διαφορά μεγάλη, κατάλαβες. Είναι η διαφορά. Το παιχνίδι να πούμε στις 3.30, έτσι στα κοντινά είναι. Οπότε όσοι φίλοι προλάβουν. Έτσι, εγώ μόλις κλείσουμε, θα το ρίξω το δελτίο κατευθείαν, να ξέρεις. Για να προλάβω, Eindhoven είναι μέσα στην τριάδα μου. Έτσι, δυνατό σημείο. Λοιπόν, κλείνοντας τον απολογισμό σου, το τελικό σου αποτέλεσμα. Λοιπόν, κοίταξε, μου αρέσουν αρκετές επιλογές. Η τελική τριάδα θα είναι ο Άσος Ιστορίνο, έτσι θα είναι, από την Ιταλία θα ξεκινήσω, με την Τζένοα. Το διπλό της Ατλέτικο, ελπίζω η ομάδα του Σιμεώνε να μας κάνει τη χάρη απέναντι στην Χιρόνα εκτός έδρας. Και θα πάρουμε και ένα οβεράκι, έτσι να σπάσει η μονοτονία των σημείων, στο Marseille Rems για το over αυτό. Από εκεί και πέρα ο κόσμος άκουσε και άλλες επιλογές. Άκουσε το goal-goal στο Κιέβο Λάτσιο, άκουσε το goal-goal στο Άρης Παναθηναϊκός και μερικά ακόμη σημεία, όπως ο Άσος της Μπεσίκτας κόντρα στην Γαλατά
Σαράι, όπως τον Άσο της Άιντα Φραγκούρτης, δεν το συζητάμε. Το over μου άρεσε αυτό που συζητήσαμε στις κλαβές σε Βίλη, αλλά η τελική τριάδα, να την επαναλάβω μια τελευταία φορά, είναι ο Άσος στο Ρήνο απέναντι στην Τζένοα, το διπλό της Ατλέτικο μέσα στην Χιρόνα και το over στο Μαρσέι Ρέμς. Σωστός. Και εγώ έτσι πάω, με δύο σημεία και ένα over, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ ο Άσος της Άιντραχτ και θα τον πάρω σε καλή τιμή σε μια ομάδα φορμαρισμένη όπως είναι η Άιντραχτ Φραγκφούρτης απέναντι σε Βόλφσμπουργκ Άσος. Το over στο Αλαβές Σεβίλη, έτσι, το οποίο θεωρώ ότι η Σεβίλη είναι κλειδί να πετύχει γρήγορα ένα γκολ, να δεχτεί γρήγορα ένα γκολ για να ανοίξει το μάτς. Και το μεγάλο μου σημείο, εμένα το πιστεύω πάρα πολύ, είναι το διπλό της Άιντχόβεν. Έτσι, Φέγγενο Άιντχόβεν, το διπλό. Αν τα βάλεις κάτω, οι αποδόσεις είναι αρκετά καλές και στις δύο επιλογές, και στη δικιά σου επιλογή και στη δικιά μου επιλογή. Οπότε, αν θέλει κάποιος, τα βάζει, παίρνει και διάδες. Έτσι, ναι, δεν είναι μόνο τριάδες, παίρνει και διάδες. Αν κάποιος, γιατί εντάξει. Φυσικά. Εδώ είναι δύσκολο να βγάλεις δύο, θα βγάλεις τρία. Ναι, είναι δύσκολο. Ναι, αλλά επειδή είναι καλές επιλογές και στις δύο τριάδες που έχουμε τώρα, που έχουμε βγάλει, έτσι μπορεί να πάρει κάποιος διάδα. Δεν χρειάζεται να πάρει την τριάδα. Έτσι. Δηλαδή το Τζιρόνα Αθλέτικο, το διπλό και το Μαρσέγ 1,80-1,80 κάτι, σου δίνουν καλή απόδοση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βάλεις τα τρία. Εντάξει, βάλτε και τα τρία, βάλτε και τα έξι. Βάλτε και τα έξι, να βγάλουμε τους δύο τριάδες. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, Δημήτρη. Αυτά. Νομίζω καλά πήγε. Καλά θα πάμε. Έχω ένα feeling σήμερα. Έτσι. Έχω υπάρχει καλή ψυχολογία και τα λέμε σε μια ώρα από κοντά. Οκ. Okay. Καλή επιτυχία. Άντε, καλή συνέχεια, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά είναι ο Δημήτρη Δανακτσή. Όσον αφορά τις δικές του επιλογές στο κουπονί, ρε φίλε, τον ακούς το καλύτερο. Χτυπάει μπαντιντιντ. Σταμάτα να κάνεις καβάλε. Ρε τον Αυστραλό που μπλέξαμε εδώ, ρε. Και δεν είναι Αυστραλός, Νεοζηλανδό, Αβορίγινας. Κάτι τέτοιο περίεργο είναι. Άμα το δείτε και στα χρώματα, Αβορίγινας είσαι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κουπονί στοιχήματος που κάναμε την ανάλυση μας. Έτσι, πριν πάμε στο διαφημιστικό, γιατί πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό για να πάμε μετά στον Ηρακλή, στον αγώνα του Ηρακλή. Λοιπόν. Ναι, ο φίλος ο Γιάννης στέλνει. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Γιάννη. Liverpool Άσο λέει, Μπαρτσελόνα over 3,5, Αλαβές Σεβίλη διπλό, λέει ο φίλος. Καλή επιτυχία, φίλε μου, στην πρότασή σου. Και βέβαια, αν βγει η πρότασή σου, μπαίνεις και στην κλήρωση, έτσι, που δίνουμε κάθε μέρα σήμερα, κάθε φορά στην εκπομπή, το ξέρετε όλοι. Μια δεκάρα Παϊσίρ, προσφατά καταστήματα ηλεκτρολύσης, Γρηγόρη Λαμπράκη 169 και Δελφόν 96. Έτσι στέλνετε τα μηνύματά σας, FM και ενώ το μήνυμά σας 54526. Μπαίνετε στην κλήρωση εφόσον οι προβλέψεις σας που στείλετε είναι βγουν. Έτσι, διάδες και τα σχετικά. Έτσι, λοιπόν, πάντα μπείτε στην σελίδα στο Facebook στα ηλεκτρολύσεις να δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα και για τα Χριστούγεννα κυρίως, αλλά γενικά για όλο το σπίτι, έτσι, ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ανάλυση μας, τα παιχνίδια μας. Να δω λίγο αν έχουμε κάποια εξέλιξη στο στοίχημα, γιατί είχαμε αρκετά παιχνίδια. Βασικά τελειώνει όλη η Τρίτη Ισπανίας, θα την αναφέρουμε μετά. Άγιαξ Χιντεχάνγκ 4 εκεί, στο χαλαρό Άγιαξ. Μίλαν έχει γίνει 1-1 με την Πάρμα. Προηγήθηκε η Πάρμα 0-1, ισοφάρισε η Μίλαν στο 54 σε 1-1. Ημίχρονο στο Τσέλσι Φούλαμ 1-0. Και έχουμε επίσης και το ισπανικό, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Το τελειώνει, τελείωσε μάλλον. Το Real Betis Real Sociedad 1-0. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, νίκη για την Betis. Έτσι. Νίκη για την Betis λοιπόν. 1-0 επικράτησε τη Real Sociedad. Αυτά όσον αφορά κάποια παιχνίδια. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο ενδυσικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τον Σπύρο Χρυσικοπλό. Έτσι λέγεται το παιδί. Λοιπόν, ο Σπύρος Χρυσόπουλος, ο οποίος θα μεταδώσει τον αγώνα, ο συνάδελφος του ΑΕΤ, του Σπάτων, με τον Ηρακλή. Παράλληλα, βέβαια, θα έχουμε και την ενημέρωση σας για το στοίχημα, για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Οπότε, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Θα πάμε στην Αθήνα, στα Σπάτα, που ο ΑΕΤ παίζει με τον Ηρακλή και βρίσκεται ο Σπύρος Χρυσόπουλος, συνάδελφος. Σπύρο, καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε? Καλά, μια χαρά, εσύ? Καλά και εμείς εδώ. Έχω να δώσω τα εύσημα για τις μουσικές επιλογές. Ναι, είμαστε δυνατοί σε αυτό το κομμάτι, ναι. Και όχι μόνο σε αυτό. Ζωστό. Και όχι μόνο σε αυτό. Βρισκόμαστε στα Σπάτα, έναν αμόνι της έναρξης του παιχνιδιού. Η κυρία Ανδρομάχη, η
μαζί μας για να ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον ΑΕΚ, τον Σπάτων και τον Ηράκλη. Ξεκινήσουμε από το διαιτητικό τρίο, γιατί είναι η κυρία Δωμάχη Τσοφλίκη από το Σύνδεσμο Λάρισας, ο κύριος Αχιλλέας Νιξάς από τη Λάρισα και ο Μάνος Βασίλειος επίσης από τη Λάρισα. Φανούμε λίγο πιο αύριο να πούμε για τις γυναικείες παρουσίες στο παιχνίδι. Σέντρα από τον Περόνι για τον Τούνι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στο μισό λεπτό. Κανένα θέμα για την ευθεία του Αΐτης. Κοκαλά Σπυρόπουλος, Κολαράς Χρυσοφιλέας Βούκοβιτς, Ηρακλής Καρνέτσι, Ματσούκα Σταματάκης, Βροντής και Μαρουκάκης για τους γηπεδούχους του Απόστολου Καραλαμπίδη και για τον Ηρακλή Βοσνιάδης, Κουτρουμάνος, Μουγόλης, Στάμου, Μουμίν, Καλτσάς, Μετρινός, Πασάς, Τζούνης, Χασομέρης και Μάνουελ Περόνε. Στο πρώτο λεπτό βρισκόμαστε, ο Ηρακλής κάνει προσπάθεια να επιτεθεί σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο για τα δεδομένα της αγωνιστικής. Στην εξέδρα των φιλοξενούμενων υπάρχει μια υπάρχει παρουσία των οπαδών του Ηρακλή 80 περίπου, σου του Περόνι από δεξιά, Κοκαλάς από Κρούι, Αίτητος Πάδων, μια ομάδα η οποία ήρθε φέτος στην Football League με αρκετές φιλοδοξίες. Μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής έχει κάνει για αυτή τις ζημιές της στην κατηγορία. Πράσινα φορά, ιδιαίτερα φιλόξενο το γήπεδο. Ο Ηράκλειος αγωνίζεται με την πορτοκαλί εμφάνιση. Κοκαλάς ετοιμάζεται να δώσει νίκη στο παιχνίδι. Προσπάθεια για κεφαλιά από τον Μαρουκάκη δεν τα καταφέρνει. Ο Μιν γίνεται κατόχος της μπάλας και τώρα ο Μετρινός θέλει να δώσει τον Πέρονε. Ξανά η μπάλα σε πόδια παιχτών του Ηράκλειου με τον Τούνι. Καλτσάς προσπάθησε, η μπάλα τώρα στα πόδια του Άιτου με το Γροντί. Γροντί θα κερδίσει το πλάγιο από τον Κουτουμάνο. Είμαστε σε τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Αίτητος Σπάτων Ηράκλης 0-0 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον Λίκορο στους 107,4 με ένα από τα ωραιότερα hashtag στα μάτια και φίλες και φίλοι που μου αρέσει το Λίπερο είσαι, αλλά πλέον υιοθετώ και το Λίπερο παντού, να ξέρεις. Συνέχεια στο παιχνίδι με την ομάδα του Αίτης να είναι στην επίθεση. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Μαρουχάκη, που Τρομάνος όμως προστατεύει πάρα πολύ ωραία την μπάλα, ως μη γεννόμενη φάση. Συνέχεια για το γυραιό με ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Κουτρουμάνος. Ο Βοσνιάδης έτοιμος να εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τέταρτο λεπτό. Βοσνιάδης εκτελεί, αλλά σε ένα σημείο στο οποίο είναι κοντά ο Τούνης, κεφαλιά από τον Κουτρουμάνο. Ο Σταματάκης δεν καταφέρνει να δώσει τη μεταβίβαση. Τούνης, Μετρινός, Περόνε από δεξιά, θέλει να ξεφύγει. Περόνε θα κερδίσει το κόρνερ. Κόρνερ για τον Ηρακλή σε αυτό το τέταρτο λεπτό. Ο Περόνε δεν έχει τίποτα. Σηκώνεται και θα δοθεί συνέχεια τη φάση. Κόρνερ το οποίο πάει να εκτελέσει ο Κωστάς Μετρινός. Μετρινός ο οποίος παίρνει την μπάλα για να την στήσει και να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στην ευθεία του Κοκαλά. Μετρινός φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Απομακρύνει προσωρινά η άκρη του Βουαϊκού του. Μετρινός από δεξιά. Δυσκολεύεται να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Κερδίζει το πλάγιο. Πλάγιο το οποίο αφήνει να εκτελέσει ο Κουτρουμάνος. Ο Κουτρουμάνος ο οποίος έχει Τούνι, Καλτσά, αλλά προτιμάει τον Μετρινό και φαντά από τον Περόνα. Μετρινός. Πασάς από αριστερά θέλει να γίνει κάτω από τις μπάλας. Δεν προλαβαίνει. Εκτός αγωνιστικής
αγωνιστικού χώρου με τον Κοκαλά να δώσει ένα ελεύθερο ξανά συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κοκαλάς, ο οποίος είναι ο πρώην goalkeeper του Λαγκάνια, αγωνίζεται πλέον με τα χρώματα του ΑΕΛ. Ο Κοκαλάς επαναφέρει, θα πάρει την κεφαλιά ο Ηράκλης στο χώρο του κέντρου. Ρωτής θέλει να βρει το Μαρουκάκι, είναι σε θέση offside, το οποίο υποδεικνύει ο κύριος Μάνος. Η Ηρακλής, ο οποίος θέλει να πετύχει τη δεύτερη σέρι του νίκη μετά το 3-0 της Σπάρτης, θέλει να συνεχίσει να ανεβαίνει βαθμολογικά με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο στον πάκο. Βοσνιάδης στέλνει την μπάλα στην περιοχή του Άιντου του. Αυτή δεν φτάνει στο τούνι, διώχνει η άμυνα με τον Μαρουκάκη να έχει δίπλα το Ματσούκα. Ο Ματσούκας θα κερδίσει το πλάγιο από τον Πασά. Ο Ματσούκας, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην Δόξα Δράμας, ακούστηκε κάποια στιγμή στις αρχές του καλοκαιριού ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος του Ηράκλειου, πέραν τούτου που δεν κατέληξε στο να είδε το σπάτο. Να πούμε ότι μία από τις γνώριμες φιγούρες, την οποία μπορεί να συναντήσει κανείς στα σπάτα και αφορά τον Ηράκλειο, είναι ο Νίκος Καγιούλης. Με την παρουσία του και ό,τι άφησε στο σύλλογο. Με τον Σπύρο Παπαθανασάκη και μόνος του. Για από ένα σημείο και μετά. Βούκοβιτς θέλει να βρει τον Μάτσοκα, Πασάς όμως είναι πρώτος εκεί. Πασάς σε μια ωραία προσπάθεια κάνει μια μπάλια προς τον Περόνα, με τον Καλτσά να αφήνει για τον Χασονέρη. Περόνα αφήνει ωραία για τον Μεντρινό από αριστερά. Περόνε έχει τον Καλτσά, δεν φτάνει παλιά προς τον Τούνι και σειρά του Κοκαλά να δώσει να επαναφέρει την μπάλα. Ο Κοκαλά στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο ήταν ο Καρνέτσι, θα κερδίσει το πλάγιο. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Κολαράς, μπάλα ξανά στα πόδια του. Ο Καρνέτσι θέλει να κάνει μια παλιά, ο Μουμίν όμως κάνει την κεφαλιά, περώνει, δεν μπορεί να περάσει. Ηρακλής διώχνει προς τον Ματσούκα. Ματσούκας, ο οποίος είναι από δεξιά, ξεμαρκάρει. Ξεμαρκάρεται ο Λευτέρης Μάτσοφας, Μαρουκάκης θέλει να βρει τον Σπυρόπουλο, δεν τα καταφέρνει. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ένας από τους παίκτες, ο οποίος αγωνίστηκε και αυτό στη Δόξα Δράμας και παίζει πλέον, έχει επιστρέψει στα γνώριμα λιμέρια για αυτόν και στην ομάδα του ΑΕΚ του Σπάτων. Περώνε, με ωραίο τρόπο αφήνει στο Μεντρινό. Αντεπίθεση θα λέγαμε για τον Ηράκλη με τον Χασονέρη. Ο Χασονέρης θα κερδίσει. Ο Χασονέρης θα κερδίσει το κόρνερ. Κόντραρε για να πάνω στον Χριστοφιλέα. Και άλλο ένα κόρνερ για τον Ηράκλη από αριστερά αυτή τη φορά. Πάει ο Πασάς να το εκτελέσει. Η Ηρακλής, ο οποίος έχει πάρει μέτρα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις με θεία του Κοκαλά. Δεν το έχει πετύχει με τις στιγμές. Από την άλλη, ο Αίτητος περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να φτάσει στην ευθεία του Βοσνιάδη. Πασάς περιμένει το σύρυγμα από την κυρία Τσόφη, θα εκτελέσει. Η μπάλα στο Περόνε. Περόνα αστοχή όμως,
κάτι σαν να προβολή στο πρώτο δοκάρι, στο 10ο, προς τα 10ο λεπτό εδώ στα Σπάτα. Θα είναι το Σπάτον Ηράκλης, 0-0 στο γήπεδο Δημήτρης Δημητρίου. Κοκαλάς εκτελεί το ελεύθερο. Ηράκλης ως αυτή την κεφαλιά, την παίρνει ο Καλάς. Καζνέτσι και όχι ο Ηράκλης, θα μας συγχωρέσετε. Καζνέτσι ο οποίος θα παραχωρήσει το φράγκο στον Γύρεο. Κυρία Τζοφλίκη κάνει συστάσεις στους Καζνέτσι και Καλθά για να ηρεμήσουμε. Σπύρο, πάρε μια ανάσα, να πω λίγο κάποια αποτελέσματα τα οποία έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Ναι, πάρε λίγο μια ανάσα, λέω, να πούμε κάποια αποτελέσματα. Μίλαν Πάρμα είναι στο 2-1 το παιχνίδι. Chelsea Fulham 1-0. Στην τρίτη Γερμανίας Meppen Fortuna Κολονίας 2-0. Στην λοιπόν, στην ΚΑΠΑ 19 Ελλάδος Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης στο 0-0. Σκωτία Hearts Rangers 1-2. Η αναμέτρηση στην Ουκρανία Λιβ Μαριουπόλ 2-1. Κύπελλο Νορβηγίας Ρόζενμπουργκ Στρογκότσεν 2-1. Δεύτερη κατηγορία Γερμανίας Μάγδεσμπουργκ Μπόχου 0-0. Ντουίσμπουργκ Χόστερ Κιέλ 0-0. Σαθχάουζεν Χέιντεχάιμ 1-1. Επίσης στην Δανία Ράντερς Μίτιλαντ στο 0-1. Στην Football League στην Ελλάδα Σπάρτη Βόλος 1-0. Η Ρόδος Εργοτέλης 1-0. Δεύτερο γκολ τώρα για τη Σπάρτη, Σπάρτη Βόλος 2-0. Πιο κάτω δεν βλέπω κάτι άλλο. Στην Τουρκία Μπρούσασπορ Ερζούμ 0-0 επίσης. Ενώ τελικά νωρίτερα είπαμε Μπέτις Σοσιεδάδ 1-0. Ράγιο Μαγιανταχώνα με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια στο 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Άγιαξ Δε Χάγκ 5-1 τελικό αποτέλεσμα. Σπύρο, συνεχίζεις. 12ο λεπτό εδώ στα Σπάτα. Ένα φαουλ το οποίο έχει κερδίσει ο ΑΕΤ, το σκορ πάντα στο 0-0. Ο Ηρακλής θέλει να βρει τον κολλάρα από αριστερά. Η άμυνα του Γυρεού όμως διώχνει στο πλάγιο. Πλάγιο το οποίο αφήνει ο Καζνέτης στον κολλάρα την εκτέλεση. Ο κολλάρας έχει δίπλα του το Βροντί, επαναφέρει όμως προς το Μάτσουκα. Μάτσουκα δεν συνεννοείται με τον Βροντί, Μουμίν. Στο χώρο του κέντρου, 13ο λεπτό στο γηπέδο Σπάτων, αείμνητος Σπάτων Ηράκλης 0-0. Σε θέση offside το Περόνα, η οποία υποδεικνύεται από τον κύριο Μιξά. Ο Χριστοφιλέας αφήνει για τον αρχηγό του αείμνητο, τον Ανδρέα Ηράκλη. Από εκεί στον Μούκοβιτς. Μούκοβιτς, ο οποίος από δεξιά θα κάνει μια παλιά προς τον Βροντί, πασάς όμως είναι εκείνη. Κάνει δική του την μπάλα και αφήνει στο Καρτσά. Καρτσά θα είναι για τον Μέμπρινο. Μουμίν δεν κάνει καλή μπάλα. Χριστοφιλέας χάνει τη μάχη από τον Μπερόνε. Μπερόνε δεν είπε ότι θα βρει τον Χασομέρι. Δεν κατάλαβε την προσπάθεια του πολύτερου φόρτου Ηράκλη. Βούκοβιτς για τον Κολαρά. Ο Καρνέτσι δεν καταφέρνει να διώξει, από δεξιά έχει έρθει ο Κωστάς Μεδρινός. Καζνέτσι όμως αυτή τη φορά προστατεύει την μπάλα. Λάθος στην άμυνα του Γυρεού, Ντούνις. Λάθη επιλαθών για τις δύο ομάδες. Η μπάλα αυτός παραμένει στα δεξιά όπως επιτύχνει το Ηράκλης. Μεδρινός θα βγάλει μια σέντρα. Χασομέρης θα αφήσει για τον Πασά. Πασά θα κάνει ένα σούπο για τον Ηράκλη. 1-0 ο Ηράκλης Πασάς. Γιάννης Σαφάς, 15ο λεπτό, γκολ για τον Γυραιό, 0-1. Ένα πάρα πολύ δυνατό αριστερό σου, μπάλα στη γωνία του Κοκάλα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο γκολκίπερ του Αίτου, Αίτου το σπάτον Ηρακλής, 0-1, 15ο λεπτό. Ωραία και η επίθεση όπως εκδηλώθηκε, ωραίο και το σούτ από τον Πασά, ο Ηρακλής δείχνει να πατάει στα σωστά σημεία και εδώ που τα λέμε παίρνει και κάτι το οποίο δικαιούται μέχρι στιγμής με βάση την απόδοσή του σε αυτό το πρώτο τέταρτο στο παιχνίδι.
Γκροντής. Έγινε η σέντρα για τους γειτονούς, Αθήνη για τον Ηράκλη. Ο Ηράκλης μπερδεύει, τα λαφτάνια από αριστερά στον Χασομέρη. Χασομέρης όμως δεν θα κερδίσει το πλάγιο είναι για τους γειτονούς. Πλάγιο το οποίο εκτελείται για να φτάσει η μπάλα στον Ματέο Μαρουκάκη. Περώνε στο πάρει ωραία με το στήθος, μια βαθιά παλιά από τον Τούνι. Δεν πάει για την κεφαλιά ο Περώνε, την κάνει ο Καρνέτ, Μουμίν, ο οποίος κερδίζει τη μονομάχη από τον Πρωτή. Μπάλα όταν πολλά φτάνει στο κολλή με τον γήπεδο φόνο, το κοκαλά. Αίτητος θα τον Ηράκλη, 15 λεπτό με τον Γιάννη Παυσά, ο Ηρακλής του Δημήτρη Ελευθερόπουλου δείχνει να πατεινά, εξακολουθεί να πατάει καλύτερα όσο περνάνε τα παιχνίδια. Παίρνει αυτό που δικαιούται, είμαστε στο 17ο λεπτό και αν κάποια ομάδα δίνει τις προϋποθέσεις ότι έχεις στόχο να πετύχει ένα δεύτερο γκολ όπως τώρα στην αντεπίθεση με το Χασομέρι από αριστερά, Χασομέρι θα πει για το Περώνε, Περώνε θα κάνει το σούπι παλακοτουδάρι στους αμυντικούς του ΑΕΤ και το στήθινα στο Φιλέα. Αν λοιπόν η ομάδα δίνει το στίγμα ότι μπορεί να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, αυτή είναι ο Ηρακλής. Μπορεί αυτό να υποτιμά την προσπάθεια των παιχτών του Απόστολου Καραλαμπίδη. Αλλά το επίπεδο είναι διαφορετικό μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Αίτητος ο οποίος έχει φιλοδοξία να πετύχει, ο Ηρακλής όμως έχει στα στόχο την άνοδο και δείχνει να μπορεί να φέρει στα μέτρα του αυτά τα παιχνίδια. 17ο λεπτό έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω στα μάτια αν θες να πας στα σχόλια. Ναι, να δώσουμε κάποια γκολ, να δούμε τι γίνεται. Έτσι το Chelsea Fulham παραμένει το 1-0 στο 60. Βρισκόμαστε εκεί. Έτσι Μίλαν Πάρμα στο 2-1 στο 89 είναι συγκεκριμένη αναμέτρηση. Περιμένουμε δηλαδή σύντομα το τελικό αποτέλεσμα. Να δώσουμε μια, να εκμεταλλευτούμε λίγο την ευκαιρία της διακοπής. Να δώσουμε τελικά στην τρίτη Ισπανίας Μπούργος Ναβαλκανένο 0-0, Φουελαμπράντα Ίντερ Μαδρίτη 4-0, Κουρίχολας Πάλμας Αθλέτικο 2-1, Ρέγγες Αθλέτικο Μαδρίτης B 0-2, Ουνιόν Αντβάρντε Θέλτα Δε Βίγκο B 0-0, Τοντελάνο Μπαρακάλντο 0-1, Ρεάλ Βαγιαδολίδ B Μιραντές 1-1, Αθλέτικο Μπαλεάρες Αθλέτικο Λεβάντε 2-1, Περαλάντα με την Γέιδα 1-2, Κονκουέντσε Μπανταλώνα 1-1, Αθλέτικο Σανγκουέλο με την Μελίγια 0-1, Ίμπιζα Μούρθια 2-0, Ρεάλ Μούρθια Τζουμίγια 1-1. Αυτά τελικά στην τρίτη κατηγορία, θυμίζω, της Ισπανίας. Πορτογαλία ΠΑΟΚ Φερέιρα Πεναφιέλ τελικό 2-0. Κάποιο άλλο αυτό, αυτά είναι τα τελικά που έχουμε. Κάποιο άλλο γκολ για να δούμε λίγο. Δεν βλέπω κάτι, οπότε περιμένουμε το τελικό της Μίλαν με την Πάρμα. Είναι στο 2-1 μέτρο στο 89 και το Chelsea Fulham το οποίο παρακολουθούμε στο 62, είμαστε 1-0. Σπύρο, συνεχίζεις. Συνεχίζουμε εδώ από τα Σπάτα, 11 το λεπτό, το Σπάτα Ηρακλής 0-1 με σκόρερ στο 15 τον Γιάννη Κασά. Ένας Ηρακλής ο οποίος συνεχίζει να προσπαθεί για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και επί της ουσίας να μην αφήσει περιθώρια στον γηπεδούχο να ελπίζει σε κάτι. Μουμίν το άφησε για τον Στάμου. Στάμου έχει τον Πασά μαζί του, αλλά θα προτιμήσει να δώσει ξανά στον Μουμίν. Μεντρινός. Ξανά ο Χουσέιν Μουμίν, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη και βρίσκει τον Πασά από αριστερά. Πασά θα πει για τον Μεντρινός. Δεν γνωρίζω τι κάνει η κίνηση να ξεμαρκαριστεί. Ματσούκας, ο οποίος δεν μπορεί να συνεχίσει, θα έχουμε αλλαγή για τον αίτητο με τον Γιώργο Νικητσιώτη να ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και αυτός με τη σειρά του το αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Τρομάνος από δεξιά και προς το κέντρο, προς το χώρο του κέντρου για τον Τούνι. Ο Τρομάνος αφήνει για τον Τούνι,
Κλητσιώτης σε αυτή την αναγκαστική αλλαγή για τον αίτητο. 21ο λεπτό. Έξω ο Ματσούκας, μέσα ο Γιώργος Κλητσιώτης. Στο πρώτο λεπτό στα σπάδα, το σπάδο Μυρακλής κυβερνένα. Περώνεστε να κάνει μια κεφαλιά μεταδίβαση προς τον Τούνη. Ξέρα κατά που Τρομάνος κάνει δική του κυβάλα. Τούνης, Καλτσάς. Καλτσάς κοιτάζει πίσω για τα μαρκαρίσματα. Ένα γέμισμα στην περιοχή. Τούνης, του στέκει η κυβάλα. Ο Πιν. Στο χώρο του κέντρου και θα λέγαμε και αρχοντικά, αν μας επιτρέπετε η φράση, κατέβασε την μπάλα, η μπάλα τώρα θα σε το πρόγραμμα, out για τον υπεζούχο αίτητο, ο οποίος πραγματοποίησε στο 21ο λεπτό την πρώτη του αλλαγή αναγκαστική με τον Λευτέρη Ματσούκα να τίθεται εκτός και τον Γιώργο Νικητσιώτη να παίρνει τη θέση του. Ο Τρομάνος σε μια παλιά προς τον Περώνα. Διώχνει ο Χριστοφιλέας. Βούκοβιτς, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μιν έρχεται να κάνει την μεταδίδαση. Βούκοβιτς με το κεφάλι στον Κοκαλάκη. Καλάς. Παίρνει την καλά στον κέντρο που παίρνει και θα τα Χασομέρης. Πλάγιο για τον Ηράκλη, αφού δεν μπορεί ο Σταματάκης να κάνει την δική του την μπάλα. Καλτσάς, Ουμίν, Πασάτ. Θα αφήσει για το Μουμίν, ο οποίος έχει έρθει από αριστερά, σε μαρκάρεται, δίνει για το Μέντελνο. Μέντελνος αλλάζει παιχνίδι για τον Κουκόλη. Κουκόλης δεν θα βρει τον Περώνε. Καζνέτσι για το Βροντί, Νικλητσιώτης. Ξέρετες, είχε από την επιχείρηση του Ντούνη, Χριστοφιλέας. Περώνε, Κοκαλάς, ξανά για τον Χριστοφιλέα. Κολαράς, η μπάλα φτάνει στον Μουμίν. Για τον Χασομέρη. Χασομέρης αφήνει για τον Ντούνη από δεξιά. Και περιττό, να σου πω στα μάτια και στα συναγκές φίλες και φίλες ότι από τα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι στιγμής ο Ηράκλης πατάει συνεχώς καλύτερα. Καλά, δεν βάζω σαν δείγμα γραφή στο αλίστου μνήμης παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Εθνικό και το πόσο κράτησε, γιατί ήταν επί της ουσίας η πρώτη επίσημη υποχρέωση της ομάδας. Ωστόσο, ο Ηράκλης πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Πασάς με κεφαλιά αφήνει για τον Μουμίν, για τον Χασομέρη. Καλτσάς θέλει να βρει τον Τόνι. Παίρνει την κεφαλιά ο Κολάρας. Νικλησιώτης για τον Κολάρα. Κασμέτη για τον Ηρακλή. Βροντής θα δεχτεί το φάουλ από το Χουσέιν Μουμίν. 25ο λεπτό σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στα Σπάτα. Σπάτων Ηρακλής 0-1 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον Λίπερο στους 107,4. Ο Χριστοφιλέας θα εκτελέσει αυτό το φάουλ δίπλα του στον Βούκοβιτς. Σπυρόπουλος ο οποίος θέλει να συνεχίσει την προσπάθεια, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα φτάνει στο Περώνε από το Χασομέρη. Περώνε θα κρατήσει. Θα αφήσει στον Χασομέρη. Μεντρινός ξανά για τον Δημήτρη Χασομέρη. Από αριστερά θα κάνει μια ωραία παλιά. Γίνεται
πάρω λίγο το πέρδεμα, με το στήθος ο Κολάρας, αφήνει για τον Κοκαλά. Ο Κολάρας με τη σειρά του θα δώσει στον Νικητσιώτη. Γρωτής. Βρίσκει ωραία το Μαρουκάκι, Γρωτής. Είναι εκεί όμως ο Κόλης και Κόβη. Τούνης. Τάλα Φουλάγιο για τον Αίγκο, κάτι έτσι. Μαρουκάκης, Τάλα, μετά από παρέμβαση του Κουτρομάνη, είναι Φουλάγιο για τον Κυπεδούχο. Μαρουκάκης, έξω από την περιοχή του Ηράκλη, θα κάνει ένα σουτ. Ως μη γενόμενο, δεν απειλεί τον Βοσνιάδη, η μπάλα χάουτ. Παναγιώτης Βοσνιάδης, ο οποίος είναι θεατής στο περισσότερο σημείο, στα περισσότερα σημεία του, αυτού του πρώτου ημιχρόνου. Οι οπαδοί του Ηρακλή στην απέναντι πλευρά δίνουν τον τόνο, φωνάζουν έτσι κάποια συστήματα να ενθαρρύνουν τους παίκτες τους. Με Δερνός με κεφαλιά βρίσκει τον Ντούνι, Ντούνις, Κασνέτ και Κολαράς, αλλά και Χριστοφιλιάς απομακρύνουν τον κίνδυνο από την ευθεία των γηπεδούχων. Νικλητσιώτης για τον Ηρακλή. Ηρακλής θέλει να κινηθεί από δεξιά προς το Σταματάκι. Πασάς έχει την μπάλα, Χασομέρης για το Καλτσά, Καλτσάς θέλει να βρει ωραία το Περόνε, είναι offside όμως όπως υποδεικνύει ο κύριος Νικζάς. Στα μάτια έχουμε διαφοροποιήσεις στα σκορ. Λοιπόν, για να δω λίγο τώρα, στην δεύτερη εθνική κατηγορία έχουμε τελικά τα ακυρώ, ήταν λάθος, ήταν γκολ του Βόλου. Οπότε έχουμε 1-1 το Βόλο Σπάρτη, το 2-0 που είπα. Σπάρτη Βόλο 1-1. Και η Ρόδο το Σεργοτέλη 1-0. Αυτά. Τα άλλα είναι στο 0-0 όλα. Δηλαδή το Κέρκυρα Ξαμικό, το Ξαδράμα Παναχαϊκή και η Καραϊσκά Εξαπόλων Λάρισα. Έτσι, να πω τελικό, μια που συζητάμε τώρα για παιχνίδια, τελικό να δώσω λίγο την Μίλαν με την Πάρμα. 2-1 νίκη για τη Μίλαν. Λοιπόν, Μίλαν Πάρμα 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Σπύρο. Συνεχίζουμε από τα σπάτα με τον Ηρακλή να φύγει για τον Σπυρόπουλο από δεξιά. Υπάρχει όμως παίκτης του Ηρακλή και ο Σπυρόπουλος θα βάλει την μπάλα σε πλάγιο. Στο έδαφος βρίσκεται ο Καλτσάς. Με τον Χριστοφιλέα και την κυρία Τσιοφλίκη να είναι πάνω από τα να δουν τι συμβαίνει. Ο Καλτσάς σηκώνεται, δεν σημαίνει κάτι. Θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Με συγχωρείτε, 21 το λεπτό στο γήπεδο των Σπάτων. Αίτο Σπάτων Ηρακλής 0-1 με γκολ από το 15ο λεπτό. Με γκολάρα ενώ επιτρέπεται από το 15ο λεπτό του Γιάννη Πασά. Ο Ηρακλής έχει φέρει το παιχνίδι στα σημεία που θέλει. Δεν απειλείται. Μου μην θα κερδίσει και φαντά στο χώρο του κέντρου μετά την μεταβίβαση του Κοκαλά. Μεντρινός, ο οποίος ξεφεύγει από τον Κασνέτη, δίνει στον Τούνι. Γίνεται το φάουλ από τον Γκρότη, αμέσως θα είναι η κυρία Σιωφλίκη. Μεντρινός θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια. Περιμένει την υποδείξη από την διαιτητή της αναμέτρησης. Κώστας Μεντρινός, ο οποίος θα πάει σε γέμισμα προς την νέα περιοχή του Κοκαλά. Μεντρινός και Κουντρομάνος δίπλα στην μπάλα. Κουντρομάνος φεύγει. Ο Μεντρινός θα γεννήσει. Δεν μπορεί να κάνει δίκη στην μπάλα ο Καλτσάς. Τούνις θέλει να μαρκάρει τον Κολαρά. Την Κλησιώτης. Όλα αυτά προς την περιοχή του Αΐτη, του Περόνε. Περόνε θέλει να κάνει την παλιά στον Τούνι. Δεν τα καταφέρνει, με καραμπόλα η μπάλα φεύγει από την περιοχή του Κοκαλά, από την ομάδα του ΑΕΤΗ του. Ο Κόλλης για τον Στάμ. Στάμ, ξανά για τον Κουκόλλη.
Κώστας για τον Τούνι, Κολαράς θα παραχωρήσει πλαγιό στο γυρεό. 31ο λεπτό σας πατάει Ηρακλής, 0-1 με γκολ του Γιάννη Πασά από το 15ο λεπτό. Επίσης είχε βγαίνει στο δίπεδο στους 107,4, ο οποίος σας προσφέρει όλα τα γεγονότα που αφορούν τον αθλητισμό και όχι μόνο. Τούνις από δεξιά, Κολαράς προστατεύει την μπάλα, Τούνις όμως θα κάνει την παράλληλη παλιά, σουτ, την μπάλα out. Αρκετά καλή ευκαιρία σε αυτό το 31ο λεπτό από τον Κώστα Μέντερνο να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ στο 2-0. Πάτσαμε το τέρμα και έστειλε την μπάλα πάνω από το δοκάρια του Κοκαλά. Κασνέτζι μετά το ελεύθερο του Κοκαλά με κεφαλιά από σαφή να δει το βρώτη. Είναι εκεί όμως σωστά μου και καθαρίζει την πάση. Ξανά η μπάλα θα απολέψει Κασνέτζι. Η κυρία Τσιοφίκη δίνει το φαουλ. Διαμαρτύρεται ο Απόστολος Καραλαμπίδης. Μενδυρινός ξανά σε μια προσπάθεια στο χώρο του άξονα προς τα δεξιά για να γεμίσει την περιοχή του Κοκαλά. Κώστας Μεντρινός θα γεμίσει, διώχνει η άμυνα του Αΐτη του με τον Μούκοβιτς, φάουλ το οποίο κερδίζει ο Νικλιξιώτης. Κωνσταντινέας θα το συνέχει στο παιχνίδι, αφήνει για τον τερματοφύλακά του. Ο Καλάς εκεί που στέλνει την μπάλα είναι μόνο παίκτης του Ηρακλή. Μεντρινός ο Περόνε θα διεκδικήσει από τον Ηρακλή. Η μπάλα φτάνει στο Πασά. Μουμίν δεν θα βρει ούτε το Μεντρινό ούτε το Πασομέρι. Ο Πασάς όμως προστατεύει ωραία και κερδίσει το πλάγιο. 33ο λεπτό. Γιάννης Πασάς πίσω στον Στάμου. Στάμου είπε την επιτήρηση του πρώτη. Αυτά αφήσει για τον Βοσνιάδη. Βοσνιάδης θα φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και δεξιά για τον Τούνι. Η Λιτσιώτης όμως γίνεται κάτω από την μπάλα. Θα πίνει για τον Κολάρα. Κολάρα σε ένα σημείο όπου βρίσκεται ο Παταχού πάνω στο χώρο του κέντρου για τον Ηρακλή. Σε αυτό το πρωτοεπίθρονο που σε ήμουν από τους κορυφαίους του γηπέδου. Ο πολύτερος μέσος, Κασομέρης ο οποίος έχει έρθει από δεξιά, κερδίζει το πλάγιο, βάζει την κόντρα Μικλιτσιώτης, πλάγιο για τον Ηράκλη. Ο Τρομάνος, Μουμίν, Μουμίν για τον Στάμου. Στάμου δεν θα βρει το Μουμίνο, πάλα καταλήγει πλάγιο, το οποίο είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Σπυρόπουλος έχει δίπλα το Σταματάκι. Θα προτιμήσει όμως τον Κασνέτη. Περόνε, ο οποίος βρίσκει, θέλει να βρει μάλλον τον Τούνι, δεν βρίσκει τον Τούνι. Λοκάρει ο Κοκαλάς. Κολαράς από αριστερά με χώρο. Και στο Φιλέας για τον Κασνέτσι. Κασνέτσι, ο οποίος θέλει να δώσει τον Σταματάκι, πρώτος ο Πασάς, μπάλα στο Στάμου. Πασάς, από δεξιά. Στάμου, ξανά για τον Πασά. Πασάς, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο από τον Σταματάκι, ο οποίος βάζει το σώμα του μπροστά, σε αυτή την περίπτωση, που μείνει. Πασάς σαν ένα πλάγιο αυτή τη φορά από τον Ανδρέα Ηρακλή. Πασάς επαναφέρει στο στόχο να μην τον Περόνε. Εκεί είναι ο Βούκοβιτς, θα διώξει. Πάλα θα φτάσει στο Μαρουκάκι. Μαρουκάκης ήθελε να μεταβάσει τον Γρόμπι, δεν τα κατάφερε. Πάλι πρώτη η άμυνα του Ηρακλή. 36ο λεπτό στην αναμέτρηση αίτητος πάντων Ηρακλής 0-1. Ο Τρομάνος σε μια ωραία παλιά για τον Τούνι.
καρπή άμυνα, την καρπή άμυνα καταλαβαίνει όμως την πρόθεση του μπακ του Γύρεου και η μπάλα φτάνει σαν κοκαλά. Μετά από όλα, ο Γροτής αρχίζει για τον Κλητσιώτη, ο οποίος έχει δίπλα τον Κολάρα, Κλητσιώτη, η μπάλα στον Τρομάνο, Μεντρινός θα κερδίσει το φάουλ από το Κάσνετ, κυρία Τσουφλίκη δεν αφήνει να παίρνει τίποτα κάτω. Διαφορά επίπεδο ανάμεσα στις δύο ομάδες φαίνεται. Ο Τρομάνος δίνει συνέχεια για τον Κουκόλη. Ο Τρομάνος θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Τρομάνος εκτελεί. Περώνει με το στήριξο. Θέλει να το πάει στο καρτά. Περώνει. Γίνεται ξανά κατόφω της μπάλας. Με ηρεμία θέλει να δώσει τον Παρουμά. Δεν θα καταφέρει. Σπυρόπουλος από δεξιά παίρνει την μπάλα από τον Σταματάκη. Σπυρόπουλος όμως θα σταματήσει. Δεν τον εκτελεί και ο κακός αγωνιστικός χώρος του κυπέλου. Σταματάκη. Θα έρθει στο χώρο του κέντρου για να αφήσει το στο Πιλέα. Στο Πιλέα για τον Κολαρά. Κολαρά για τον Καθνέτσι. Καθνέτσι για τον Ηράκλη. Μπάλα στα δεξιά και στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Σπυρόπουλος όμως ξεφεύγει και η κυρία Τσιοφλίχη από την μπάλα. Μετά από όλα ο Καλάς αφήνει για τον Κολαρά. Το σκηνικό παραμένει το ίδιο. Ο Ηράκλης δεν αποκλείται από τον γήπεδο. Ο γήπεδος προσπαθεί να μην δεχτεί δεύτερο γκολ από τον Ηράκλης. Βούποβιτς. Στον Καζνέτσι. Με τη σειρά του θα ξαναδώσει τον Κοκαλά. Λάθος του Κοκαλά. Ο Περόνε δεν κάνει σωστά το κοντρόλ. Δεν περίμενε κιόλας αυτό το λάθος από τον τερματοφύλακα των γήπεδων. Μουμίν για τον Περόνε. Περόνε θα κάνει το σουτ, θα το κρούσει ο Κοκαλάς. Σε κόρνερ 38 λεπτό, Εμμάνουελ Περόνε. Σουτάρει με το αριστερό, ο Κοκαλάς θα το κρούει. Ευκαιρία να έρθει ξανά η μπάλα στα καρέ του Κοκαλά. Ο Πασάς δεν βιάζεται, δεν εκτελέσει το κόρνερ. Το σκόρ του πρώτου τέρματος στο 15 λεπτό. Πασάς θα φέρει την μπάλα στην περιοχή του ΑΕΚ του. Εκτελεί το κόρνερ ωραία, παίρνει κεφαλιά ο Στάμπος. Διώχνει η άμυνα των γηπεδοφών με τον Ανδρέα Ηράκλη. Ο Περόνε θα κερδίσει το πλάγιο από τον Βροντί. Το πλάγιο εκτελείται γρήγορα. Περόνε από αριστερά. Η μπάλα είναι γκολ. Η μπάλα είναι γκολ. Η κυρία Τσιόφνη είναι στη σέντρα, ο Ηράκλης κάνει το 2-0 στο 31 λεπτό. Το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα, ο Περόνε από αριστερά έκανε το γύρισμα. Ο Ντούνης μόνος του στην συνέχεια της φάσης πήρε το ριμπάουν και αυτό που έκανε ήταν απλά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κοκαλά για το 2-0. Το σπάτον Ηράκλης 2-0. 31 λεπτό, η μπάλα κατευθύνονταν προς τα δίχτυα, το πλασέ ήταν από το χασομέρι, ο Ντούνης έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα και φέρνει το σκορ στο 2-0, το Ηράκλης επιχαίνει στο ακέραιο αυτό που θέλει και πλέον το παιχνίδι έχει έρθει στα μέτρα του, απόδειξη έγινε η σέντρα, μεταβίβαση έγινε προς τον Νικητσιώτη, τον Νικητσιώτη δεν την κατάλαβε, πλάγιο για τον Γυραιό. Τώρα ένα συνδυασμός ανάμεσα στον Νικητσιώτη και τον Βρότη. Κολαράς διώχνει προς το Μαρουτάκι. Ο Στάμου εκεί δεν τον αφήνει όχι να πάρει ανάσα, ούτε καν να κινηθεί. Μπάλα φτάνει στον Πασά, Πασάς ο οποίος έκανε ένα μικρό σπριν. Επανέλθε πίσω, η διαφορά επιπέτει μεταξύ των δύο ομάδων φαίνεται, ο Ηράκλης παίρνει αυτό που δικαιούται, αλλά και αυτό που θέλει. Δεύτερη στιγμή είναι στο σκόρο 2-0 μπροστά και διαγράφεται η δεύτερη σερή νίκη μετά το 3-0 επί της Σπάρτης. Ο
μπάλα στα δίχτυα και παίρνει το σκορ στο 2-0. Ένα Ηρακλής που βλέπει τον αίτητο να μην μπορεί να τον απειλήσει ο Μαρουκάκης ίσως στο χώρο του άξονα, δεν καταφέρουν κάτι παραπάνω, αλλά ξανά σε πόδια παιδιών του κυρίου, θα παρεθείτε να το άκουτε. Σας για το μου μήνυμα. Σπύρο, απλά να πω μια που πετυχαίνει μετά τον Ηρακλή, πετύχει γκολ η Τσέλσι 2-0, ένα πολύ ωραίο γκολ. Τσέλσι Φούλαμ λοιπόν 2-0 πλέον το παιχνίδι στην αναμέτρηση που έχουμε για την Premier League, ενώ ξεκίνησε και το Φέγενορντ Αϊντχόβεν στο 0-0 στο 10ο λεπτό. Στην δεύτερη εθνική κατηγορία δεν έχουμε από ό,τι βλέπω γκολ για τον Απόλλων Λάρισας, Καραϊσκάκης Απόλλων Λάρισας 0-1. Έτσι, συνεχίζει Σπύρο. Συνεχίζουμε από το γήπεδο των Σπάτων, 42ο λεπτό. Η μπάλα στον Αίγυπτο. Ένα φάουλ το οποίο εκτελεί γρήγορα ο Κολαράς, αφήνει για το Χριστοφυλέα. Η μπάλα δεν φτάνει στον Μαρουκάκη, με την ψηφία δίνει τώρα στον Μαρουκάκη. Η κάλυψη και η σιγουριά που δίνει ο Χουσέιν Μουμίν, ο οποίος είναι παντού, είναι φοβερή. Περώνει τώρα με την μπάλα, δεξιά για τον Μέντρινο. Μέντρινος έχει Κολαράκη στο φιλέα. Θα αφήσει για τον Περώνε. Περώνε θα κάνει το φάουλ στον Ηρακλή. 43ο λεπτό. Ηρακλής, ο οποίος δεν εντυπωσιάζει, ωστόσο επιβεβαιώνει την κυριαρχία του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καλάς επαναφέρει την μπάλα στο χώρο και φέρνει και παλιά ο Καζινέτη, Ροδής, ο Τρομάνος θα διώξει, Χασομέρης κόντρα στον Ηράκλη, Ηράκλης με το κεφάλι, Καζινέτη, ο Τρομάνος ξανά με τον ίδιο τρόπο θα διώξει την μπάλα να παίρνει μια κύριε τροχιά και να πηγαίνει πλάγι αυτό στον αίτητο, αφού δεν μπόρεσε να κάνει ο Ντρόλο Πασάς. Σταματάκης για το Σφυρόπουλο. Σφυρόπουλος για το Βρωτή. Σταματάκης. Βούκοβιτς. Καζνέτσι. Βούκοβιτς θα γυρίσει στον βροχή φανταγυπέδογον. Κεφαλιά από τον Καλτσά. Καλτσάς έχει δίπλα το Βρωτή. Θα αφήσει τον Μουμίν. Μουμίν για τον Μεντρινό. Καλτσάς γυρίζει στον Πόλη. Σίγουρα. Ζητάει όμως ξανά την μπάλα από τον κεντρικό αμυντικό του Γυραίου. Μουμίν. Στάμου. Μεντρινός. Φτάσαμε στο 43ο λεπτό. Αίτητος Ηρακλής 0-2 με σκόρε του Σπασά στο 15ο λεπτό και Μάρκο Τούνη στο 31ο λεπτό. Περώνε για τον Μουμίν. Καλτάς να κάνει μια παλιά από τον Τούνη. Offside πολύ σωστά από τον κύριο Νιξά. Κοκαλάς θα δώσει συνέχεια. Περιμένει και από τους παίκτες του να απομακρυνθούν. Φτάσαμε στο 45ο λεπτό. Και περιμένουμε από τον κύριο Ντάουλα να δώσει το χρόνο των καθυστερήσεων για αυτό το πρώτο μέρος. Ο κύριος Ντάουλας σηκώνει τον ηλεκτρονικό πίνακα. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό το πρώτο μέρος. Ο Τρομάνος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο που κέρδισε στην ομάδα του, δίπλα του Μουμίν, προτιμάει τον Περώνε. Με μια κεφαλιά ο Καζνέτσι φέρνει την μπάλα προς τα πίσω, ο Χριστοφυλέας θα κάνει το φάουλ στον Τούνη. Ο Τούνης δεν βιάζεται, θα αφήσει για τον Μεντρινό, σηκώνεται, δεν έχει τίποτα. Μετρινός θα αφήσει στον Τούνη.
Ρόντιγκ με το μαρκάρισμα του Ρόντιγκ και του Νικλίσκοτ. Συνεχίζει να κρατάει την μπάλα, θα πάρει το φάουλ από τον Νικλίσκοτ. Τούνις θα στήσει στον Στάμου. Στάμου με τον Μουμίν να τον στηρίξει. Μουμίν για τον κεντρικό αμυντικό του Γυραίου. Μουμίν από αριστερά θα βρει τον Περόνε. Περόνε δεν θα κάνει καλή μεταδοτική να χάσει. Θα γυρίσει το μαρκάρι όμως τον Ιράκλη. Κάλυψη από τον Κουτρομάνο, δεξιά για τον Μεντρινό. Μεντρινός για τον Κουτρομάνο. Κουτρομάνος θα κάνει το σουτ. Η μπάλα στα σώματα της άμυνας στο γήπεδο. Μαρουκάκης θέλει να αφήσει τον Βρόντι. Βρόντις. Λάγιο ξανά για τον Ηρακλή. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο γήπεδο του Αίγυπτου. Πασάς αφήσει για τον Περόνε. Περόνε για τον Μουμίν. Σταματάκης κερδίζει το πλάγιο από τον Παφά. Τέλος για το πρώτο μέρος. Αίγυπτος Πάτων Ηρακλής 0-2 με τον Γιάννη Παφά στο 15ο λεπτό. Και τον Μάρκο Τούνη στο 31ο λεπτό να δίνουν τον τόνο στην αναμέτρηση. Μικρόφωνο, επιστρέψω σε ένα σταμάτη και θα συνεχίσω τώρα για το 7,4. Ωραία. Εντάξει, Σπύρο, λοιπόν, αυτά από τον Ηρακλή, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Μεγάλη φάση για τη Φέγενορντ πριν από λίγο να σκοράρει κόντρα στην Αϊτχόβεν. 2-0, όπως είπαμε, είναι η Τσέλσι με την Φουλάμ. Εκεί παραμένει το 2-0 για να ξεκάτει. Στην τρίτη Γερμανία, λίγο πριν το φινάλε, με Μπε Φορτούνα Κολονίας 3-0. Στην K19 Ελλάδος, Ζωβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-2. 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Στην Πρέμιερ Σκωτίας, λίγο πριν το φινάλε, Hearts Rangers 1-2. Οι Rangers με 10 λόγω αποβολής. Ναι, πάνω κάτω αυτά προς το παρόν. Έτσι στην Football League, Σπάρτη Βόλος 1-1, Ήτος Ηρακλής 0-2, Κέρκυρα Κεσαμικός 0-0, Δόξα Δράμας Παναχαϊκή 0-0, Καραϊσκάκης Λάρισα, Απόλλων Λάρισας 0-1, Ηρώδος Εργοτέλης 1-0. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο δυσκολο διάλειμμα και στη συνέχεια κοντά σας Δημήτρη Αναξής, ο οποίος θα είναι εδώ στην ενότητα Λίμπερο στα γήπεδα μέχρι και τις 7 θα είναι μαζί σας με πολλά περισσότερα, έτσι και για το παιχνίδι του Ηρακλή και φυσικά για τη live ενημέρωσή σας από το κουπόνι του στοιχηματισμού. Όχι μόνο, έτσι που χορηγός αποτελεσμάτων να πούμε είναι η εταιρεία Goalbet, έτσι γνωστή εταιρεία στοιχημάτων, η οποία προσφέρει εδώ την άμεση ενημέρωσή σας όσον αφορά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε διαμυστικό διάλειμμα και μετά Δημήτρη Αναξής με σχόλιο Γιώργου Ματζιούκη για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Ηρακλή με τον Αίτητο και βέβαια περιγραφή από την Αθήνα από τα Σπάτα Αίτητος Ηρακλής. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος είναι εκεί, λαγαριασμό του Λίμπερο 107 και 4. Πάμε break και επιστρέφουμε.